προγραμματισμένα και μετά από ραντεβού που κλείστηκαν έγιναν κάποιες επαφές στην Αθήνα στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων των νέων υπουργών της νέας κυβέρνησης. Υπήρξε ένα ραντεβού με τον κύριο Σγουρίδη, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον οποίο συζητήσαμε διάφορα θέματα και για τα οποία θα υπάρξει ευρία ενημέρωση και του Περιφερειακού Συμβουλίου και της κοινωνίας τις επόμενες ημέρες σε σχέση με τα αρδευτικά και τα φράγματα της περιοχής. Σε πολύ καλό κλίμα. Στη συνάντηση αυτή ήταν παρόντες και οι δύο βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας, ο κύριος Δημήτρης Δημητριάδης και ο κύριος Χάρης Κάτανας. Και είχαμε ο αντιδήμαρχος της Ορδέας, ο κύριος Βίλιος, και είχαμε μια πολύ έτσι ουσιαστική κουβέντα για κάποια πράγματα που πρέπει να βάλουμε σε πρόγραμμα τις επόμενες μέρες. Ταυτόχρονα θα υπάρξουν ανακοινώσεις, επαναλαμβάνω, και για αυτό το θέμα. Υπήρξαν δύο πολύ σημαντικές συσκέψεις εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η μία έχει να κάνει με το εμπάργκο στη Ρωσία σε σχέση με τους ροδακινοπαραγωγούς, όπου συμμετείχε το δίκτυο ροδακινοπαραγωγών της περιοχής. Ήταν από την περιφερειακή μας ενότητα εκπρόσωποι και από τους δύο συνεταιρισμούς του Βελβεντού, της Δήμητρα και του ΑΣΕΠΟΠ, όπου εξετάστηκαν οι τρόποι που θα αντιμετωπιστεί το εμπάργκο όλο αυτό το διάστημα. Κατατέθηκαν από πλευράς μας οι όποιες προτάσεις όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει σε σχέση με το εμπάργκο και διερευνήθηκε το άνοιγμα στην αγορά της Τουρκίας, που είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Ταυτόχρονα επίσης την Παρασκευή το μεσημέρι, σε μια σύσκεψη που ήταν παρόντες όλοι οι περιφερειάρχες, εκπροσώπησα τον κύριο Περιφερειάρχη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών μαζί με τον Πρόεδρο, στη συνάντηση που είχαμε, σε μια πολυμελή συνάντηση για το θέμα των βοσκοτόπων. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν τα τελευταία 3 χρόνια προβλήματα με τη μη επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων στο σύστημα του ΟΣΔΕ που δηλώνονται, με αποτέλεσμα πολλοί παρακτηνοτρόφοι να μην μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν από τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα αυτό με την εμπλοκή και των περιφερειών. Είμαστε σε αναμονή, έγινε μια επιτροπή που εξετάζει το θέμα και εντός της εβδομάδος, μια επιτροπή που πολύ σύντομα θα έχει αποτελέσματα, εντός της εβδομάδος θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής για να αναλυθεί οριστικά το πρόβλημα σε σχέση με τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ που γίνονται τώρα.